Λοιπόν, θα πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να παρακολουθήσουμε ένα βιντεάκι που ετοίμασε η μη κυβερνητική οργάνωση Hope for Children για τον σχολικό εκφοβισμό, συναφές με το επόμενο μας θέμα που αφορά στην κακοποίηση σύμφωνα με την καταγγελία ενός 11χρονου παιδιού από συμμαθητές του. Θα ακούσουμε και τη μάνα του να καταγγέλει αυτή την περίπτωση και βεβαίως εδώ στο στούντιο φιλοξενούμενος εκπρόσωπος της οργάνωσης Hope for Children. Θα βάλουμε κάτω τα πράγματα να δούμε τι συμβαίνει στην Κύπρο. Σε πολύ λίγο, μετά το βιντεάκι. Την είδα στα μάτια, δεν θα εξαφανιστεί. Περίπου το 20% των μαθητών της 5ης και 6ης τάξης του Δημοτικού είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Γίνονται προσπάθειες από όλους τους εμπλεκομένους να τεθεί τέλος στο σχολικό εκφοβισμό που δυστυχώς στη βάση των στοιχείων που έχουμε και έχουν θέσει ενώπιον μας οι άμεσα εμπλεκόμενοι αρμόδιοι, αυξάνονται δυστυχώς τέτοια κρούσματα. Να καλωσορίσουμε στο στούτιο τον δόκτορα Αντώνη Στυλιανού που είναι μέλος του Ανωτάτου Συμβουλευτικού Συμβουλίου Hope for Children. Καλώς ήρθατε, κύριε Στυλιανού. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Και μαζί σας που μας φέρατε εις γνώση αυτό το τραγικό περιστατικό ομολογουμένως, σοκαριστικό και εξοργιστικό, με το μικρό, ο οποίος υπέστη και σωματικό εκφοβισμό. Πείτε μας έτσι δύο λόγια προτού περάσουμε στην μητέρα του μικρού, που θα μας πει ακριβώς πώς και πότε είχε εντοπίσει στο παιδί της αυτά τα σημάδια κακοποίησης στη ψυχή και στο σώμα βεβαίως. Δυστυχώς τέτοια περιστατικά είναι πέραν οποιασδήποτε ανθρώπινης αντίληψης ή συνείδησης και δυστυχώς τα φαινόμενα του σχολικού εκφοβισμού, όπως πολύ σωστά έχετε μεταφέρει προηγουμένως, αυξάνονται και δεικνύουν αυξητική τάση σήμερα στην Κύπρο. Δυστυχώς, μετά το τραγικό περιστατικό και την τραγική κατάληξη του φοιτητή, του 20χρονου φοιτητή Ευαγγέλη Γιακουμάκη, προχθές στην Ελλάδα, του φοιτητή που αγνοείται από την 6η Φεβρουαρίου και ανεβρέθηκε νεκρός ουσιαστικά πολύ κοντά στη σχολή του, αναδείχθηκε ξανά το μείζον ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού. Ένα ζήτημα το οποίο αφορά την κοινωνία, για το οποίο ένα ζήτημα η κοινωνία θα πρέπει να λάβει μέτρα, όλοι και ο καθένας ξεχωριστά θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Το οποίο πάντα υπήρχε. Το οποίο πάντα υπήρχε, θυμούμενος μάλιστα από τη λογοτεχνία, μπορούμε να ανατρέξουμε σε διάφορα λογοτεχνικά κείμενα, οι περιπέτειες του Τόμας Μπράουν για παράδειγμα ή ο Όλιβερ Τουίστ, ακριβώς δεικνύουν ότι αυτό το φαινόμενο υπήρχε πάντοτε. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή και σε αυτή τη χρονική περίοδο που ζούμε, αυτό το φαινόμενο άρχισε να αναδεικνύεται. Αυτό είναι θετικό ως προς το ότι έχουν σπάσει συγκεκριμένα τα ταμπού τα οποία υπήρχαν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και πλέον ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Και έχει σπάσει η σιωπή. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι ένα σύνθημα το οποίο χρησιμοποιούμε όσον αφορά στην προώθηση των σεβασμών των δικαιωμάτων του παιδιού, να σπάσουν τα παιδιά τη σιωπή για αυτά που τα ενοχλούν. Λοιπόν, να σπάσουν τη σιωπή για τη σεξουαλική κακοποίηση, βέβαια, να σπάσουν τη σιωπή για το σχολικό εκφοβισμό. Κύριε Μαστριανού, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την μητέρα του μαθητή που δεχόταν για ένα χρόνο, αν δεν κάνουμε λάθος, αυτή την πολύ άσχημη λεκτική και σωματική βία από τους μαθητές του. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράζεστε μαζί μας αυτή την συγκλονιστική εμπειρία που έζησε το παιδί σας. Είμαστε κι εμείς μητέρες, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μας βλέπουν και καλά είναι αυτά τα περιστατικά να αναδεικνύονται έτσι ώστε να τα εντοπίζουμε και να τα λύνουμε. Εσείς βέβαια αντιληφθήκατε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά τότε. Λοιπόν, αρχικά ξεκίνησε ένα από το Σεπτέμβριο να δέχεται τον σχολικό εκφοβισμό ο γιος μου. Εγώ το είχα καταλάβει κοντά στα Χριστούγεννα, γιατί είχαν θέσει επιδόσεις του στα μαθήματα τα οποία ήταν πάρα πολύ καλός. Όταν προσπάθησα να προσεγγίσω το γιο μου και να το ρωτήσω τι συμβαίνει, δεν μου εμίλησε.
στην πορεία άρχισα και εγώ να το ψάχνω και στην τελική όταν τον πίεσα πάρα πολύ άρχισε να μου αποκαλύψει πράγματα. Δηλαδή... Όχι όλα. Δηλαδή ότι τον κοροϊδεύαν. Εμείς σαν γονείς και εμείς κάνουμε λάθη, δεν έχουμε ούτε με... Τα παιδιά δεν έχουν ούτε με οδηγίες χρήσης, ούτε είμαστε παντογνώστες σαν γονείς. Εμείς το λέγαμε με τον σύζυγο μου ότι ξέρεις κάτι, να τους αγνοείς, τα πάντα τους πίσω, φεύγει από εκεί που βρίσκονται και ό,τι θα έκαμε ο κάθε γονιός θεωρώ. Λοιπόν, στην πορεία ξεκίνησε να κλείνεται όλο και πιο πολύ στον εαυτό του. Δεν ήθελε να πηγαίνει στο σχολείο. Την μια μέρα πονούσε την κοιλιά, την άλλη πονούσε το στομάχι, την άλλη πονούσε το πόδι. Κάθε μέρα πονούσε η κάθε να αποφύγει το σχολείο. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο, πήγα στο δάσκαλο και τον βρήκα και του εξήγησα ότι ο Κωνσταντίνος δέχεται αυτή τη συμπεριφορά από τους συμμαθητές του. Ο δάσκαλος μου απάντησε ότι δυστυχώς το γνωρίζω, αυτά τα παιδιά που είναι μαζί από την πρώτη δημοτικού και πέρσι ήταν στην τάξη, βάζουν έναν παιδί στόχο κάθε λίγο καιρό και μετά τον αλλάζουν, να κάνει υπομονή το παιδί μέχρι να αλλάξει ο στόχος και να δίνει. Αυτή ήταν η απάντηση του δασκάλου. Αυτή ήταν η επίσημη απάντηση από τον δάσκαλο. Ότι το γνωρίζει, αλλά έτσι είναι βρε παιδιά, βάζουν ένα στόχο κάθε χρόνο. Όχι κάθε χρόνο, κάθε λίγο καιρό. Αυτό συνέβαινε για 6 συνεχόμενα χρόνια στο συγκεκριμένο σχολείο. Και τέλος πάντων ξεφούσκωνε και πήγαιναν παρακάτω, κάπως έτσι τοποθετήθηκαν. Τοποθετήθηκε ο συγκεκριμένος. Να σας πω απλά ότι εγώ δεν τα έχουμε τον δάσκαλο, εγώ τα έχουμε το σύστημα. Όχι, δεν στοχοποιούμε κανένα, δεν τα βάζουμε με κανέναν. Ωραία. Λοιπόν, στην πορεία προσπαθήσαμε να στηρίξουμε το παιδί μας με διάφορους τρόπους. Και κοντά στο πάνω ξεκίνησαν και οι σωματικές χειρονομίες πάνω στο παιδί μας. Έρχονταν χτυπημένος που εκτύπησε και διάφορα άλλα. Σας έλεγε την αλήθεια. Με πίεση. Τα παιδιά δεν μιλούν γιατί θεωρούν ότι φταίν και το βιώνουν όλων αυτών. Έχετε δίκιο. Θεωρούν ότι έχουν πρόβλημα και το βιώνουν όλων αυτών. Πότε έφτασε ότι είναι προβληματικός. Διάβαζε και πήγαινε καλά στα διαγωνίσματα με αποτέλεσμα να κάνει τις εργασίες και στο τέλος να τις αλλάζει τις απαντήσεις και να τις απλοποιεί, να απλοποιεί το λόγιο από τις απαντήσεις των μαθημάτων για να μην γίνει στόχος μπουλικ μέσα στην τάξη. Για να μην τον πουν σπατήκλα, για να μην τον πουν διάφορα άλλα και χοντρά κοσμητικά επίθετα, όχι απλά άντε λέμε εντάξει κάνουμε την πλάκα μας. Η πλάκα είναι εντελώς διαφορετικό και τούτο που βιώνουν κάποια παιδιά και ανάμεσα και το παιδί μου είναι πολύ διαφορετικό. Ναι. Ο γιος μου μέχρι τη μέρα στηρίζεται από παιδοψυχολόγο από πέρσι το Πάσχα. Και θα συνεχίσει να στηρίζεται. Γιατί αυτά μένουν στα παιδιά. Και ενηλικιώνοντας κάποιος άνθρωπος, αλλά θα συνεχίσει να το κουβαλά. Τώρα, γιατί τι είδατε στο σώμα του. Στην πιο τρυφερή ηλικία. Στο σώμα του είχε έρθει με τα πόδια του και τα γόνατα του καταματωμένα και όταν το ρώτησα τι έπαθε διέ μου, η απάντηση του ήταν ότι χτύπησα στην πέτρα. Σαν πέτρα, αγάπη μου. Και μετά από πολλή πίεση και εμένα για τους συζύγους μου, θα αποκάλυψε ότι τον είχα ρίξει μετά στο χαντάκι πίσω από συγκεκριμένε τάξεις, γιατί επανειλημμένα κατέβαινα στο σχολείο και αντιδρούσα και του είπαν ότι ξαναφέρεις τους γονείς σου, θα σε σκοτώσουμε. Α, μάλιστα. Να σας ρωτήσω. Και σημαντικότερο, ξέρετε ποιον ήταν. Να μας το πείτε, ότι βέβαια. Οι γονείς των παιδιών που ασκούσαν bullying ήταν ενημερωμένοι και καμάρωνε για τα παιδιά του. Ποιος τους ενημέρωσε τους γονείς των άλλων των θητών? Το σχολείο τους ενημέρωσε. Άρα εσείς ήρθατε σε επικοινωνία μαζί με το σχολείο, μαζί με τη διεύθυνση, καταγγείλατε αυτά που βλέπατε στο σπίτι με τον γιο σας? Καταγγείλα καθημερινά. Είχα καθημερινή επαφή με το σχολείο για αυτό το θέμα. Και τον προσέγγιζε ο δάσκαλος το γιο μου και το έλεγε, ξέρεις κάτι, όταν θα ξέρεις χτυπήσου χτυπά τους και τι. Αυτή είναι η απάντηση από τον δάσκαλο. Όταν σε χτυπήσω, χτυπά τους εσύ. Μα δεν μπορούν όλοι να λύσουν τις διαφορές τους με ύβρις και με ξυλοδαρμούς. Υπάρχουν παιδιά που θέλουν να λύνουν τις διαφορές τους με τον διάλογο. Πρέπει να τους κάνουν και εμείς τραμπούκο και ενταΐδες για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τους υπόλοιπους. Και όλη την είναι κοινωνία. Λίγο ευαίσθητη η ερώτηση η οποία θα υποβάλω, αλλά χρειάζεται να έχουμε και μια απάντηση. Γιατί στοχοποίησαν το παιδί σας, γιατί όχι κάποιο άλλο παιδί? Μας είπατε ήταν καλός μαθητής, ήταν πιο αδύναμος το χαρακτήρα,
Υπάρχει κάτι άλλο, απλά για να... Στον υστέρων, εγώ θα πω για το δικό μου το παιδί, ότι τον στοχοποίησα γιατί ήταν ξεχωριστός. Είναι ένα παιδί ξεχωριστό από τα παιδιά της ηλικίας του, είναι σοβαρός, είναι μετρημένος, είναι μορφωμένος περισσότερο από τα άλλα παιδιά της ηλικίας του, μιλά δύο γλώσσες. Είναι άριστο στα μαθήματα του και αυτό είναι στόχος από μόνο μου. Απευθυνθήκατε στο Υπουργείο Παιδείας για το συγκεκριμένο περιστατικό ή η διεύθυνση του σχολείου αντέφραξε? Όχι, δεν είχα απευθυνθεί στο Υπουργείο Παιδείας. Είχατε κάνει κάποια άλλη καταγγελία κάπου αλλού, ίσως στην αστυνομία για να διερευνήσει την υπόθεση? Είχα ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία και μου είπαν από τον αστυνομικό σταθμό τον οποίο απευθύνθηκα ότι τα παιδιά δεν έχουν ολοκληρώσει, δεν έχουν κλείσει το 12ο έτος στην ηλικία τους και δεν μπορούν να κάνουν καταγγελία. Μάλιστα. Τώρα, άμα δεν έχουν κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, να περνούν και να δέρνουν και να βρίζουν τα παιδιά των υπολείπων και οι γονείς τα καμαρών. Δεν έχει φτάσει ποτέ ενώπιον του αρμόδιου Υπουργείου, μας λέτε, η συγκεκριμένη υπόθεση, έτσι? Να σας πω κάτι. Όταν ενημερώνεται ο δάσκαλος, η διεύθυνση και όλο το σχολείο γνωρίζει, είναι δουλειά δική μου σαν μητέρα να τρέχω να κάνω καταγγελίες και δεν είναι δουλειά της διεύθυνσης να σηκώσει το τηλέφωνο και να καλέσει μια ομάδα στήριξης, γιατί τα παιδιά χρειάζονται να σηκώσουν στήριξη. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά εφόσον είδατε ότι δεν γινόταν κάτι, έπρεπε και εσείς να προχωρήσετε να προστατεύσετε το παιδί σας. Καλή μου, εμένα εκείνο που με ενδιέφερε τη δεδομένη στιγμή ήταν πως θα στήριξω το παιδί μου. Μάλιστα. Ψυχολογικά, ηθικά, ναι. Και όχι με ποιος θα τα βάλω και ποιος θα πληρώσει. Μάλιστα. Και ποιος θα πάρει την ευθύνη για αυτό που του συνέβαινε. Εγώ μέχρι σήμερα στηρίζω το παιδί μου με παιδό ψυχολόγο. Τον και έχω βάλει κάνετε. Και με μεγάλη δυσκολία τον έχω βάλει σε έναν ιδιωτικό σχολείο για να γλιτώσω αυτά που περνούν. Άρα αλλάξατε σχολείο, έτσι, στο παιδί? Αλλάξαμε το σχολείο και έχουμε πάει σε ιδιωτικό σχολείο. Αυτή ήταν η λύση, έτσι ώστε το παιδί σας να στηριχτεί και να αλλάξει και περιβάλλον για να φύγει και από αυτό το περιβάλλον. Λοιπόν, θέλουμε εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που δεχτήκατε και αποδεχτήκατε να μας μιλήσετε. Απλά εκείνο που θέλω να πω με παράπονο είναι ότι αν περιμένουμε κάποιο Βαγγέλη ή οποιοδήποτε Βαγγέλη για να βγει προς τα έξω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να ασχοληθούν οι πολλοί με το θέμα. Όμως εχθές ήταν ο Βαγγέλης, αύριο θα είναι ο δικός μου ο Βαγγέλης, μεθαύριο είναι ο δικός σας ο Βαγγέλης και πάει λέγοντας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Σε δύο εβδομάδες, πολύ τρεις, κανένας δεν θα θυμάται τον Βαγγέλη. Ρωτήστε όμως τη μητέρα του που έθαψε έναν παιδί και ρωτήστε και εμάς τις υπόλοιπες μητέρες που προσπαθούμε να στηρίξουμε τα παιδιά μας, πώς το βιώνουμε. Το επισημάναμε και εμείς στην αρχή, αυτό το οποίο λέτε. Και καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, κύριε Στυλιανού, αυτό το περιστατικό είναι ένα μέσα σε πάρα πολλά περιστατικά και δεν είναι μεμονωμένα. Να ακούσουμε τι έχει να πει πρώτα. Ναι, δεν είναι καθόλου μεμονωμένο. Δεν ξέρω, επειδή είμαστε μάνες και οι δύο, επειδή είμαστε μητέρες, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά. Ο σχολικός εκφοβισμός, σύμφωνα με έρευνες τεκμηριωμένες, ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο. Με διαφορετικές μορφές, αλλά υπάρχει. Κυρία Αγαπητού και κυρία Ανδρέου, δεν είναι καθόλου μεμονωμένο περιστατικό. Ναι. Είναι ένα περιστατικό το οποίο συμβαίνει καθημερινά και δυστυχώς έχει δίκαιο η μητέρα, η οποία έχει προβεί σε καταγγελία και είναι εν γνώση του οργανισμού, μάλιστα επ' αφορμή του περιστατικού το οποίο έχει συμβεί στην Ελλάδα, ότι δυστυχώς όταν σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας, όταν σβήσουν τα οποιοδήποτε φώτα, αυτό που υπάρχει τόσο όταν υπάρχει το φως, υπάρχει όταν υπάρχει και το σκοτάδι. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην υπάρχει στο σκοτάδι και να μην υπάρχει στο φως. Είναι ένα περιστατικό, είναι ένα φαινόμενο, είδε χθες από τρόπαιο. Θα πρέπει φυσικά να μην φταίμε τα ίδια τα παιδιά. Υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα και πολλές άλλες συνισταμένες οι παράμετροι οι οποίες εμπλέκονται και οι οποίες θα πρέπει να ερευνηθούν. Θα πρέπει να υπάρχει μια διεπιστημονική αντίληψη του όλου θέματος και θα πρέπει όλοι να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, ακριβώς για τον λόγο ότι τα παιδιά είναι το μέλλον, τα παιδιά αντανακλούν το είδος της φροντίδας που εμείς ήδη σαν οικογένειες, σαν κοινωνίες, σαν γείτονες δίνουμε σε αυτά τα παιδιά και αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να προστατεύσουμε στο μέγιστο δυνατόν βαθμό το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Πριν να σας αποχαιρετήσουμε, θα μπορούμε να έχουμε ένα τηλέφωνο, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο που μπορούν να αποτείνονται γονείς και οποιαδήποτε φροντίδα? Θα ήθελα να μου δώσετε έτσι 30 δευτερόλεπτα απλά να αναφέρω ότι ο οργανισμός Hope for Children από την αρχή της λειτουργίας του και της ίδρυσής του, 2008, ακριβώς αντιλαμβανόμενος το μείζον ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού, σωστά έχετε αναφέρει, τα στατιστικά στοιχεία δεικνύουν στην Κύπρο ότι πάνω από το 17% των παιδιών είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού
ανά εβδομάδα. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε υιοθετήσει την εκστρατεία Beat Bullying, καταπολεμήστε το σχολικό εκφοβισμό. Στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας έχουμε λειτουργήσει μια πανευρωπαϊκή γραμμή στήριξης των παιδιών και των εφήβων. Είναι δωρεάν η γραμμή αυτή και λειτουργεί σε 23 ευρωπαϊκές χώρες. Στην Κύπρο λειτουργεί από τον οργανισμό μας. Είναι το 116-111. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Οποιοσδήποτε μπορεί να απευθυνθεί σε αυτήν την γραμμή. Έχουμε δημιουργήσει, ακριβώς λόγω του ότι τα παιδιά είναι πλέον μέσα στην τεχνολογία, ένα ειδικό application για τα κινητά. Είναι το HFC Beat Bullying Application, το οποίο μπορούν να κατεβάσουν στα κινητά τους οποιοσδήποτε. Υπάρχει ένας σχετικός διαδικτυακός χώρος, το hfcbeatbullying.info, όπου όλοι μπορούν να προστρέξουν εκεί για να ζητήσουν πληροφορίες. Απλά υπ' αφορμή του γεγονότος και πριν να κλείσουμε. Βεβαίως, και να πούμε ότι ο κύριος Νεοκλέους, ο κύριος Ελπιδοφόρος Νεοκλέους, ο διευθυντής της Δημοτικής Εκπαίδευσης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα πάμε σε αυτόν σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα να ολοκληρώσετε και Επ' αφορμή των τελευταίων περιστατικών που έχουν συμβεί, επ' αφορμή του γεγονότος ότι το όλο ζήτημα του εκφοβισμού ξαναμπαίνει στην επικαιρότητα, είχα λάβει ένα μήνυμα στο Facebook μου από ένα 15χρονο, τον οποίο δεν γνώριζα, και μου είχε αποκαλύψει, και το περιστατικό αυτό διερευνάται, ότι ήταν θύμα σχολικού εκφοβισμού και μάλιστα είχε γράψει ένα συγκεκριμένο ποίημα, το οποίο αν μου επιτρέπετε, είναι πολύ μικρό, θα μπορούσα να το αναγνώσω. Ακριβώς μεταφέροντας τα αυτά που έχει βιώσει και το τι νιώθει ένα παιδί το οποίο είναι θύμα σχολικού εκφοβισμού. Ξένος εσύ, ξένος εγώ, τούτη η μοναξιά είναι που με πνίγει. Που δεν μπορείς και δεν μπορώ. Και η ζωή μου δεν μου ανήκει. Σε ένα κόσμο μάτια μου που φως δεν ανατέλει. Εσύ και εγώ βρεθήκαμε τυφλοί απέναντί του. Κανείς, ούτε μικρός ούτε μεγάλος. Κανείς, δειλοί και φοβισμένοι. Και ο σκοτεινός άγγελος της νύχτας ξυπνάει πάλι μαύρος το πρωί. Και στόχος μας ακριβώς θα πρέπει να είναι να κάνουμε το σκοτάδι φως, να σπάσουμε τη σιωπή και επιτέλους να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος. Έχουν κατακλειστεί, να πούμε, οι τηλεφωνικές γραμμές από αγανακτισμένες μανάδες, κύριε Στυλιανού. Ξεχωρίσαμε και μια περίπτωση, μια μάνα να λέει ότι επειδή το παιδί μου είναι παχουλό, έχει υποστεί πολλά από τους συμμαθητές του και νομίζω, Κατερίνα, θα πρέπει να δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Να σας ευχαριστήσουμε. Κυρία Αντωνίου, η οποιαδήποτε διαφορετικότητα μπορεί ακριβώς να αποτελέσει σημάδι. Πρέπει να δώσουμε μέσα και από άλλες εκπομπές καθοδήγηση στους γονείς πώς να εντοπίσουν τα σημάδια στα παιδιά. Ο εκφοβισμός, αν μου επιτρέπετε έτσι πολύ καταληκτικά, εκπορεύεται από την αδυναμία της ίδιας της κοινωνίας μας να αντιληφθεί ότι υπάρχουν αναβαλλοτρίωτα ιδιαίτερα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και αυτά ακριβώς έγκυνται στο σεβασμό της προσωπικότητας, στο σεβασμό της αξιοπρέπειας, στο σεβασμό της ζωής του οποιοδήποτε, με οποιαδήποτε διαφορετικότητα και αν αυτός ή αυτή κατέχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας, κύριε Νεοκλέους. Καλή σας μέρα και εσύ.